το πρόβλημα του πεζοδρόμου εδώ είναι πολλά χρόνια τώρα. Μερικοί πάνε κάτω, μερικοί πάνε πάνω. Δεν χωράνε να περάσουν και οι δύο. Τσακώνονται μεταξύ τους, μαλλιοτραβιούνται. Βγαίνουμε και τσιχωρίζουμε όλη η γειτονιά εδώ πέρα. Και θεωρούμε ότι κάπου πρέπει να λήξει αυτό. Η γνώμη δική μας είναι να βάλουν μία σειρά κολονάκια σιδερένια, να παρκάρουν από τη μία μεριά και να είναι μιας κατεύθυνσης ο πεζόδρομος. Έστω ότι είναι αυτό τέλος πάντων. Αν θέλουν να τον κάνουν τελείως πεζόδρομο, ας τα κλείσουν όλα, μην πατάει κανένα αυτοκίνητο. Και πού θα παρκάρουμε? Ας πάνε να περπατήσουν και 5 μέτρα, δεν πειράζει. Περπατήσουν και 5 μέτρα. Στα 5 μέτρα πού θα παρκάρουμε? Γιατί εκεί απαγορεύεται. Στα 15, στα 25, στα 30. Δεν είναι όλες οι γειτονιές για παρκάρισμα. Ή ας το κάνουν οι πίες κυκλοφορίας όπως ήταν, αλλά να είναι μιας κατεύθυνσης. Είναι τραγικό, μιλάμε για τραγικούς καυγάδες εδώ απ' έξω. Μάλλον για το ποιος θα στρίψει, πού θα περάσει. Ναι, ποιος έχει προτεραιότητα, γιατί εσύ ανεβαίνεις, γιατί εγώ κατεβαίνω. Γιατί δεν χωράνε. Εν τω μεταξύ το πρόβλημα είναι ότι όταν παρκάρουν και από τις δύο μεριές, δεν χωράνε και τα απορριμματοφόρα το πρωί να διάσουν τα σκουπίδια, ναι. Τους κάδους. Δεν χωράνε τα σούπερ μάρκετ, τα φορτηγά που θέλουν να εφοδιάσουν τα σούπερ μάρκετ. Χτυπάνε τους καθρέφτες, χτυπάνε τα αυτοκίνητα. Εμείς θεωρούμε εδώ όλοι, όπως το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, ότι μία κατεύθυνση προς τα κάτω ή προς τα πάνω ας αποφασίσουν και μία σειρά μάρκετ. Και τίποτα άλλο. Αλλά και πλέον γενικά είναι κακό γενικά για τα μαγαζιά εδώ. Δεν περνάει κόσμο, σταμάτησε να μπαίνει άνθρωπο. Ήταν που ήταν δύσκολη κατάσταση, τώρα πλέον αρχίζει και δυσκολεύει περισσότερο. Και σαν επιχειρηματίες δεν σας δυσκολεύει αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να φορτώσουμε, να ξεφορτώσουμε όλα τα μαγαζιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Γενικότερα η κατάσταση θα αρχίσει να γίνεται πολύ ασφιχτική και είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που βάλαμε, ας πούμε, στο πεζόδρομο είναι πολύ καλά. Έχει κόψει κάποια αυτοκίνητα, δεν υπάρχει αυτή η κίνηση που υπήρχε πριν. Θα δούμε, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι καλά-καλά. Λόγω των προβλημάτων. Και το μέτρο είναι όχι απολύτως, να κλείσουν. Θα βάλουν κάποια να αρχίσουν να φοβάται να μπει μέσα. Δηλαδή να βλέπουν ότι εδώ να μην παρκάρουμε, να μην γίνεται και το χαμός μέσα στο πεζόδρομο. Εντάξει, αυτό το μέτρο πιστεύω ότι ήταν αρκετό. Αυτό το μέτρο. Που κλείσαν την κολοκοτρόνη και την υψηλάδα.